Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κύμα αγορών ακινήτων από Κινέζους, Ρώσους και Τούρκους πολίτες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρουν στο insider.gr συμβολιογράφοι και δικηγόροι. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών αυτών, κυρίως για ακίνητα στα νότια προάστια και ειδικά στις περιοχές Γλυφάδας, Μπούλας, Βουλιαγμένης και Ελληνικού. Οι αγοραστές μετέχουν στο πρόγραμμα Golden Visa, μέσω του οποίου χορηγούνται άδειες διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγοράζουν σπίτια αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ και άνω. Οι ιδιωτικές αρχές πάντως έχουν ανακαλύψει πως επιτίδη αξιοποιώντας κενά στην νομοθεσία και κυρίως την αδυναμία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να ελέγξει εκ των υστέρων τους μετέχοντες στο πρόγραμμα Golden Visa, βρήκαν τρόπους ώστε οι ίδιοι και οι οικογένειές τους να αποκτούν πενταετούς διάρκειας άδειες διαμονής και διαβατήρια, προχωρώντας ουσιαστικά μόλις μια φορά σε αγορά ακινήτου. Από τον έλεγχο εμβασμάτων διαπίστωσαν οι ελεγκτικές αρχές πως επιτίδη απέκτησαν τη χρυσή βίζα με χρήματα που ανακυκλώνονταν από τις πωλήσεις ακινήτων που είχαν αρχικά άλλοι αγοράσει για να πάρουν την άδεια διαμονής. Μέσω φόρο 615 ευρώ καλούνται να καταβάλουν στην εφορία οι φορολογούμενοι, των οποίων οι δηλώσεις έχουν ήδη εκαθαριστεί στο TaxisNet. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τις εκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σχεδόν 152.000 είναι μηδενικές, περίπου 76.000 χρεωστικές και 35.000 δηλώσεις είναι πιστωτικές. Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο 47 εκατομμυρίων ευρώ ή σε μέσο φόρο 615 ευρώ αναφορολογούμενο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, με συγκεκριμένες κινήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεφουσκώσουν το λογαριασμό που θα γράψει στο φετινό εκαθαριστικό σημείωμα, απαντώντας θετικά σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις του πίνακα 2 του εντύπου Ε1. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πώς μπορείτε να μειώσετε τις επιβαρύνσεις. Ήταν πριν από 2 χρόνια όταν η Oracle, μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, αποφάσισε να ανοίξει νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τότε ο επικεφαλής εταιρείας στη χώρα μας, Αντώνης Μονοκρούσος, δήλωνε στο insider.gr ότι η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επίπεδου. Από τότε μέχρι σήμερα, βέβαια, έχουν αλλάξει πολλά. Η φυγή μυαλών όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά επιταχύνθηκε. Οι εταιρείες πλέον στρέφονται στο εξωτερικό για να βρουν Έλληνες επιστήμονες και τους προσφέρουν κίνητρα για να επιστρέψουν στη χώρα μας. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της TransFX, που έχει ανακοινώσει ότι θα χορηγεί bonus επαναπατρισμού ύψους 5 έως 10.000 ευρώ σε Έλληνες μηχανικούς πληροφορικής που θα προσλάβει. Αντίστοιχα και η Bit, ήδη τους τελευταίους μήνες έχει επαναπατρίσει 5 Έλληνες από χώρες όπως η Δανία, η Ελβετία και η Αγγλία, προσφέροντάς τους υπηρεσίες όπως η μεταφορά των πραγμάτων τους, η έβρεση κατοικίας καθώς και υποστήριξη σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με νομικά και λογιστικά θέματα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη τιμών κυμαίνει στις 815 μονάδες, καταγράφοντας και 0,55% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.